Καλησπέρα σας. Φτάσαμε και όλα στο Μάρτιο και φτάσαμε 23 Μαρτίου και βλέπω ότι η ρίζα μου θέλει δάψιμο. Και βέβαια είμαστε και προπαραμονές της 25 Μαρτίου. Άρα τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να γιορτάσουμε και λιγάκι, γιατί είναι και του Ευαγγελισμού. Είναι ευτυχώς φέτος θα κάνουμε και παρέλαση, αν πιο περιορισμένα. Αλλά θα κάνουμε παρέλαση τώρα, 25 Μαρτίου. Και εκτός από αυτό ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε για την ελευθερία μας, γιατί έτσι λένε, ότι πια θα κυκλοφορούμε χωρίς να έχουμε πιστοποιητικά και τέτοια και τέτοια. Διαβάζα στις ειδήσεις ότι όλο αυτό θα κρατήσει μέχρι τέλος Ιουνίου, μετά θα λήξει. Για να δούμε μήπως λήξει και γρηγορότερα. Και βέβαια με ποιον άλλον άνθρωπο θα μπορούσα να διασκεδάσω και να μας δώσει χαρά και όχι μόνο χαρά, να μας περάσει και με τα τραγούδια της μηνύματα, ευχάριστα μηνύματα να μας περάσει. Καλή Φέρη. Καλή Φέρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θυμάμαι που είχες έρθει τον Νοέμβρη, έτσι δειλά και μιλήσαμε. Και βέβαια η δικιά σου η δουλειά, αυτό που έχεις δημιουργήσει και αυτό που έχεις κάνει, είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να το συρρυκνώσουμε μέσα σε μια ώρα μόνο, έτσι δεν είναι? Είμαι σίγουρη όμως ότι θα είπες τα πιο βασικά και θα με ρώτησες τα πιο βασικά, γιατί είσαι άνθρωπος της Ολυμπιακής. Ναι, αλήθεια είναι ότι τα είπαμε. Μου είπες τα βασικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε εμείς, γιατί και δεν σταματάς να δημιουργείς πράγματα. Εγώ ξέρω ότι και σε αυτό το διάστημα πάλι κάποια παιδάκια γέννησες, πάλι κάποια τραγουδάκια έφτιαξες. Έτσι δεν είναι? Καλησπέριζω και το κοινό μας, το κόσμο μας εδώ που μας αγαπάει και μας αγαπάει. Και θέλω να πω χρόνια πολλά για την 25η Μαρτίου από τώρα, γιατί σίγουρα δεν θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Όχι, είναι 23, αύριο 24, 25. Ναι. Του Ευαγγελισμού, χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, στις Βαγγελίτσες, σε όλους τους Βαγγέλιδες. Και σε όλη την Ελλάδα που γιορτάζει. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει του Ευαγγελισμού. Και γι' αυτό κάνουμε και τα πανηγύρια μας, γι' αυτό κάνουμε και όλα αυτά που κάνουμε. Mm. Λοιπόν, και γι' αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε, αν και βλέπω μου έχεις φέρει εδώ πέρα πράγματα και θάματα. Όχι, μπορούσα να πάρω μαζί μου, γιατί δεν μπορώ να πάρω το αρχείο. Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα τραγούδι, έτσι που είναι έξω καρδιά. Θα ξεσηκώσου λαέ. Και δεν είναι τυχαίο που βάζουμε αυτό το τραγούδι, ξεσηκώσου λαέ. Λίγο χρειάζεται να το ακούσουμε. Ναι, και λέγεται μάλιστα θα κάνω μία συναυλία και ξεσηκώσου λαέ. Ξεσηκώσου λαέ, ξεσηκώσου, για να βρεις το δίκιο το δικό σου. Αν φωνάξουμε όλοι με μία φωνή, δεν έχουμε άλλη υπομονή. Έτσι, δεν έχουμε άλλη υπομονή. Ξεσηκώσου λαέ, ξεσηκώσου, για να βρεις το δίκιο το δικό σου. Αν φωνάξουμε όλοι με μία φωνή, δεν έχουμε άλλη υπομονή. Μια συναυλία θα κάνω, μια συναυλία θα κάνω, θα κάνω μια συναυλία για το λαό που είναι λία, σ' όλα τα αρπακτικά κοραγιά, δυο τρόνια και παπαγαλάκια, σ' όλα τα ανθρώπινα κοραγιά. Το δίκιο το δικό σου.
φωνάξουμε όλοι με μία φωνή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Σε σηκώ σου λαέ και ενώ σου, για να βρεις το δίκιο το δικό σου. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Βλέπω και τις φωτογραφίες σου και βλέπω πόσο όμορφη γυναίκα είσαι, τι ωραίο κορμί έχεις, Ήγα, πόσο αλέγρα. Ήγα. Ακού να σου πω κάτι. Πάχινα. Πάχινες, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μακάρι και άλλες στην ηλικία σου να ήταν έτσι και μου να κρατούσε. Μα λοιπόν, και εσύ κουκλά είσαι καλά, γιατί μόνο με... Εντάξει, εγώ θέλω να δείξω και το πρωτοσέλιδο που έγινες, εξώφυλλο. Είναι το ροκ, το μαγκαζίνο, είναι το περιοδικό που... Ροκ μέταλ. Και μέσα σε αυτό έχεις και εσύ δικό σου αφιέρωμα, συνέντευξη. Και μπράβο. Και κάτι άλλο που δεν ξέρω. Το Μεταχείρο. Είμαι και συντάκτης του περιοδικού και παίρνω και εγώ συνέντευξεις. Εκτιμάσου και εσύ τώρα. Ωραία, αμέ. Και... Ναι, γιατί όχι. Θα σου στείλω φωτογραφίες, ναι, αμέ, γιατί όχι. Εννοείται, να κάνουμε έτσι για το ραδιόφωνο και αυτά και γενικά διάφορα πράγματα. Πολύ ωραία. Και θα σου πάρω και ζωντανό φυσικά. Εννοείται. Θες, ό,τι θες. Εδώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Και βλέπω και εδώ πέρα... Στο Κρούγκερ. Στο Κρούγκερ. Πάλι, βέβαια, εδώ είναι η συνέντευξή σου που έχουν αφηγάνει ένα τετρασέλιδο αφιέρωμα, μία σελίδα, δύο και είναι και από πίσω, Ναι, ναι. Πού και πως δεν είναι από πίσω. Όχι. Είναι μόνο από μπροστά. Από μπροστά, άρα είναι τρισέλιδο αφιέρωμα. Α, είναι, ναι. Όχι, είναι τετρασέλιδο. Α, πάντα το θυμόμουν. Είναι τετρασέλιδο αφιέρωμα. Που θα σέλνουν συνέχεια κάτι περιτά που βάζουν. Μπράβο όμως. Να σου πω κάτι, έχεις κάνει αρκετή δουλίτσα και ξέρεις τι θαυμάζω από σένα, το έχεις κάνει μόνη σου. Χωρίς μάνατζερ, χωρίς δισκογραφικές εταιρείες από πίσω που να σκοντάνε. Η μόνη δισκογραφική εταιρεία είναι η Σονόρα όλο. Με το μεγάλο μου δίσκο ήταν η Σονόρα. Η παλιά Σονόρα που ήταν το βινιλιό. Μετά από και άρχισα από... Για να έχω και εγώ... Λίγο πιο δυνατά μιλά, ναι. Λέω, άρχισα μετά από το μεγάλο δίσκο που να κάνω μόνο μου τις δουλειές μου για πολλούς λόγους. Να μπορώ μόνο μου να είμαι αυτό. Μπορώ να λαντσάρω, να μανατζάρω τον εαυτό. Είχα και το μόνο μάνατζερ που πήγαινε στο εξωτερικό. Μόνο εξωτερικό. Μετά με μάθανε και με πέρανε τηλέφωνο.
Από μόνοι τους. Ναι. Χωρίς μάνατζερ. Ναι. Μα είσαι χρόνια στη δουλειά. Νομίζω ότι πάρα πολλοί τραγουδιστές που είναι χρόνια αρχίζουν και μανατζάρονται μόνοι τους. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και πολλά τα συμφέροντα. Και... Αλλά μιλάμε τώρα και για μια δισκογραφία που από το 2000 και μετά έγινε κλικά. Έπαψε να υπάρχει δισκογραφία, έτσι δεν είναι. Τώρα πια δεν βγαίνουν βινίλια. Τώρα βγαίνουν μόνο ένα κομμάτι και ανεβαίνουν στο YouTube. Και έτσι γίνονται. Και CD βγαίνουν, είναι Ναι, αλλά δηλαδή εγώ είδα πάρα πολλούς τραγουδιστές και νέους τραγουδιστές φίλους που σου λένε έχω γράψει 3-4 τραγούδια, αν θα κάνω 10-12 τραγούδια τότε θα κάνω CD. Ναι, και ήδη έχουν γίνει επιτυχίες κάποια τραγούδια δεν από αυτά. Ξέρω. Δηλαδή ήταν εδώ το παλικάρι ο Πικάκης που παίζονται στο Σασμό τα τραγούδια του. Μου λέει ακόμα δεν το έχω κάνει CD. Και έχουν γίνει ήδη επιτυχίες. Δηλαδή, έχει αλλάξει η δισκογραφία αρκετά, νομίζω. Έτσι έχει δεν είναι. Αλλάξει, αλλά υπάρχουν βέβαια, όπως είναι οι συλλέκτες των γραμματοσύμων, είναι και οι συλλέκτες δίσκων, των βιβλίων. Και αν εγώ δεν το ήξερα, πάει πολύ καιρό τώρα που το ξέρω φυσικά, αλλά τα τελευταία χρόνια το έμαθα, ότι μου ζητούσαν αν να βρουν το δίσκο το δικό μου, βινίλιο με πολλά λεφτά, γιατί έχουν ανεβεί οι αξίες τους, λέει, αλλά πολύ. Εγώ έχω κάτι δίσκους που είναι οι σιδερένοι στα pick-up. Αυτοί ξέρεις πόσο κάνουν, έχουν αξία μεγάλη. Ναι. Αυτοί είναι, πάνε αντίκα, είναι αντίκα πια. Και γι' αυτό το λόγο μερικοί, επειδή σκέφτονται για πότερα, κάνουν και βινίλια. Γραμμόφωνα. Εγώ νομίζω να σου πω κάτι, το βιβλίο και ο δίσκος, δηλαδή αυτά τα βινίλια και το βιβλίο, επειδή μου και το βιβλίο δεν μπορεί να το ισοπεδώσει το ίντερνετ, γιατί άλλη μυρωδιά έχει το βιβλίο, το παίρνεις και το διαβάζεις. Και άλλη μυρωδιά, αλλιώς είναι να διαβάζεις την ιστορία από το ίντερνετ. Και μετά δεν υπάρχει αυτοδοβολία στο βιβλίο. Όπως και αυτό. Και το παίρνεις και παντού. Άλλη μπορεί να κοιμηθείς τώρα με το βιβλίο. Όπως να σου πω κάτι, εμένα μου λείπει και η κασέτα, μου λείπει το Walkman, μου λείπει τώρα αυτό με τα στικάκια, με αυτό. Δεν πολύ αρέσει. Μα οι περισσότεροι ανθρώποι υπάρχουν μηχανήματα που παίρνουν και. Τώρα που έχουν βγει τα πολύ μηχανήματα. Και έχουν και βάζεις τα τέτοια. Και υπάρχουν και μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, από το βινίλιο να κάνει CD. Να κατευθείαν, ναι. Έχουν κάνει τόσα πολλά τώρα. Το τέλος θα... Ναι, αλλά υπάρχει τόση παραγωγή μουσική, δηλαδή βγαίνουν συνέχεια άτομα, συνέχεια, που... Μύγεσαι και αν. Μπράβο, χάνεσαι μέσα στο πλήθος. Πώς να σου το πω. Εσύ όμως, σταθερή. Αν έχω ανθρώπους που με αγαπάνε σαν και εσένα, η μία μου δεν μπορεί να το πει. Με στηρίζουν. Και από το παρελθόν έχει. Με στηρίζουν οι φίλοι. Μπράβο που σε στηρίζουν. Το βλέπω αυτό. Το βλέπω και από και με ηθοποιούς. Μπράβο. Με ηθοποιούς, με όλα αυτά. Και μ' αρέσει που. Να, αυτό το τραγούδι τώρα που ακούσαμε. Είναι σε μουσική δική μου και στην υποδικό μου. Μπράβο, και είναι ένα παιδί που γέννησες τώρα μέσα στην καραντίνα, ε! Και μάλιστα σε μεσηγοντάρι ο Θεοδόρος, ο Θεόδωρος. Ο Θεόδωρος, ο πιστός μας συνεργάτης, συνάδελφος, το δεξί μας χέρι, ο μάνατζερ, μας. Ο αγαπημένος μας, ο σωματοφύλακάς μας. Αμάν. Λοιπόν... τι άλλο να ακούσουμε τώρα, για περιμένε, θα φύγω. Ούτε μάσκα να φορέσει μπορούμε να ακούσουμε. Ναι, αμέ και αυτό είναι το επίκαιρο, για να βάλω και το ούτε μάσκα. Το έχει να γλεντήσω, να πιω πολύ και να μεθύσω. Θέλω τρελό να κάνω σώματα.
πια δεν παίρνω. Αυτά μας πνίξαν πλέον αρκετά. Ούτε μάσκα θα φορέσω, το μεσάλο δεν θα αντέξω. Με το χορό θα σβήσω το ταλκά. Και ούτε μάσκα θα φορέσω, σε όλους θέλω να αρέσω. Να αφήσω πίσω πια τα βαρετά. Μάσκα θα φορέσω, το μεσάλο δεν θα αντέξω. Με το χορό θα σβήσω το ταλκά. Και ούτε μάσκα θα φορέσω, σε όλους θέλω να αρέσω. Να αφήσω πίσω πια τα βαρετά. Ούτε μάσκα θα φορέσω, το μεσάλο δεν θα αντέξω. Με το χορό θα σβήσω το ταλκά. Και ούτε μάσκα θα φορέσω, σε όλους θέλω να αρέσω. Να αφήσω πίσω πια τα βαρετά. Είχε η επιτροπή αυτού είναι του συγγραφέα, του Πάνου του Καλουδά. Του Πάνου του Καλουδά, του συγγραφέα. Ωραίος όμως. Ναι, πολύ ωραίο. Και η μουσική είναι δική μου. Ελευθερή. Γράφει μουσική. Και ορχήστρωση ο Δημήτρη Τζεριάνου. Γράφω περισσότερο με τον κόμμα μου και μετά κάποιο που ξέρει πολύ καλύτερα μουσική από μένα το φτιάχνει καλύτερα σε. Ορχιστρωτή μου. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, ήθελα να, για να θυμίσω και στο κοινό για 9 Απριλίου, 8 είναι. Όχι. Η καλεσμένη που είχα την προηγούμενη εβδομάδα είναι η σελίδα Spend Friend in L. Τώρα δεν βλέπω και τα ματάκια μου, δεν βλέπουν. Και είναι, θα κάνει 9 Απριλίου το πάρτι για τα 3 χρόνια. Είναι ιστοσελίδα προώθηση. Προωθεί διάφορα. Προωθεί καλλιτέχνες, ηθοποιούς. Αυτή η ιστοσελίδα ξεκίνησε για να προωθεί θεατρικές παραστάσεις. Ξεκίνησε, είναι για πολιτιστική αυτή η σελίδα. Από τα πολιτιστικά όμως τώρα μου είπε που ήρθε προχτές εδώ η κοπέλα καλεσμένη, μου είπε ότι δεν θα σταθώ, γιατί η κοπέλα έχει τελειώσει ηθοποιός και είχε εστιαστεί στο θέατρο, στα πολιτιστικά, στα μουσικά και σε αυτά, στα μουσικά δρόμενα και τα θεατρικά. Τώρα μου λέει θα το απλώσει και θα πάει και ξέρω εγώ σε καλλιτικά, σε βιβλία, πιο... δηλαδή, αυτή η ιστοσελίδα της εσύ ξέρω εγώ να παίξει το CD σου ή να διαφημιστεί ή κάτι, το κάνεις. Πάντως, επειδή θα πάμε στο πάρτι 9 Απριλίου, είναι στο Βυσσινόκηπο, στην Πανεπιστημίου,
πίσω από το μετρό του Πανεπιστημίου είναι. Α. Η καφετέρια Βυσσινόκηπο. Είναι 10 το βράδυ, Σάββατο. Πριν ήταν εξωτερικό σου. Όχι, δεν θέλει, μόνο με rapid test. Εξωτερικό. Δεν θέλει. Έλα, και τότε θα έχουν. Μάλλον δεν θα υπάρχουν τότε. 9 Απριλίου. Κοίταξε να δεις, από αυτό που διάβασα, είπαν ότι θα κρατήσει όλο αυτό με τα πιστοποιητικά και με αυτά μέχρι τέλος Ιουνίου. Ναι, γιατί και εμβολιασμένος αν δεν είναι κάποιο. Όταν λέει δεν έχεις κάνει την τρίτη δόση, θεωρείς ότι είναι εμβολιαστός. Ναι. Μετά, αν δεν τελειώσει αυτό, θα πούνε, αν δεν έχεις κάνει την τέταρτη δόση, θα είσαι εμβολιαστός. Θα πάλι, αν δεν έχεις κάνει την πέμπτη δόση, και πάει λέγοντας, να δούμε πού θα τραβήξουν. Κοίταξε να δεις το εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους τώρα που πήγαν έξω και ήρθαν και σου λένε δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Στις ειδήσεις. Ναι. Δεν μπορεί να έρθουν οι τουρίστες τώρα εδώ πέρα και στη χώρα τους να μην επιδίδουν επιστοποιητικό και να έρθουν εδώ και σε κάθε μαγαζί να τους ζητάνε επιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ εκεί έχουν καταργηθεί όλα. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχουν καταργηθεί αυτά. Ναι, απλά εμάς εδώ τώρα, παντού Βέλγιο. Πάντω έχουν καταργηθεί. Μα είναι δυνατόν να είσαι στην ουρά και να περιμένεις να μπεις μέσα και να κοιτάξεις. Και το αντιμετωπίζεις. Είσαι σερβιτόρ και μάλιστα σερβιτόρ. Και σου παίρνουν τα δικά σου τα δεδομένα. Ποιος εσύ, το όνομά σου, διευθυνσή σου, όλα αυτά να ξέρω καθένα. Είμαι σερβιτόρος, γεια σου κυρία Ολυμπία. Και πού θέλω, εγώ μπορεί να μην ήθελα να ξέρω ότι μπήκα. Ναι, μπορεί να έχεις ένα κόψι με αυτό. Μπράβο, μπορεί να έχω ένα φίλο και να μαρτύρηθω. Να δούμε τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, όχι μόνο αυτό. Μπορεί κάποιος να πάρει δικά σου τα προσωπικά δεδομένα και να πει εγώ είμαι η Ολυμπία. Τα δε διευθυνσή, τα δε αθμό, τα δε εκείνο, τα δε τ' άλλο. Να βάλει μια κοπέλα και να σου πουλήσει και το σπίτι. Εγώ είμαι εδώ και να του δώσει τα τέτοια. Ξέρεις αυτό. Με αυτή τη λογική τώρα έχω να σου πω κάτι. Εγώ στη δουλειά που κάνω έχω αφημί, έχω διευθύνσεις, έχω τα πάντα των ανθρώπων. Ναι. Τώρα βέβαια εδώ. Εσύ ετοιμιώνος άνθρωπος όμως, δεν ξέρουμε πού θα πέσει. Κοίταξε τώρα, τι παρατήρησα. Πες ότι χάσω το κινητό μου και πατήσει κάποιος στον COVID. Του βγαίνουν τα στοιχεία μου που έχουν αποθηκευτεί όλα. ΑΜΚΑ, αφημί, όλα βγαίνουν. Μα και όλα. Να πας να σε ελέγξουν, θα σου τα βγουν αυτά. Όπως σου λέει τώρα, ότι μέσω ίντερνετ μπορεί ο άλλος λέει πήρε το αλλονού την ταυτότητα. Το τηλέφωνο του και του έκανε υποκλοπή μέσω της τράπεζας με την κάρτα του. Και δάνεια βγάζουν και δάνεια. Ναι, γίνονται πολλά. Ξέρω άτομα που τους βγάζουν τώρα... δάνεια. Τι να σου πω. Παίρνει τράπεζα και λέει, κύριε Τάδε λέει, γνωστό μου σου λέω, ήταν μια καινούργια κοπέλα και γι' αυτό το λόγο την πάτησε διαφορετικά. Οι άλλοι δεν του μιλούσανε, το ξέρουν και δεν του παίρνουν τηλέφωνο. Αυτή όμως είδε ότι χρωστάει λεφτά από την τράπεζα και λέει, πότε θα πληρώσει τι ορισμένε δόσει του δανείου, λέει, θα γίνει κόκκινο. Ποιο είναι το δάνειο, λέει. Έχω βάλει εγώ δάνειο και πήγε μια και δυο στην τράπεζα και του σκέπασε και μετά τον παρακαλάει. Αυτό εγώ το έπαθα από την ίδια τη δικηγόρο που ρυθμίζει δάνεια. Πρόσταγα στην Αλφα κάρτε και ήταν 2.500. Mm-hmm. Μου ερχόταν αυτό ότι έγινε αναπροσαρμογή του δανείου σου και πήγε μαζί με του τόκου 3.500. Θα σου πω κάποια στιγμή έφτασε 8.500. Τώρα θα μου το ποια είναι αυτή η φτυχή του δικηγόρο που μου κάνει ένα προσαρμογή και ένα προσαρμογή χωρί να έχω πάει ποτέ εγώ να. Εν τω μεταξύ, επειδή κάνω την ίδια δουλειά και δουλεύω σε γραφείο και εγώ τέτοιο, μου λέει μια διευθύντρια τότε που είχα, μου λέει: έχω να δει, πήγαινε στην τράπεζα και πες. Το δάνειό μου είναι στην τάδε δικηγόρο και κάνει μόνη τη αναπροσαρμογέ και σα πληρώνει. Εγώ δεν έχω δώσει ούτε ένα ευρώ. Έκανε αυτή η αυτορύθμιση. Τι μετά με πήρε αυτή η ευτυχία, σε παρακαλώ. Τι σε παρακαλώ. Θα χάσω τη δουλειά, τι, τα λεφτά. Θέλω τόσο αποζημίωση. Τι είπα να πει σε πήρε. Και πήρε μετά το, μου το στείλε σε μένα στο δικό μου το γραφείο το δάνειό μου και από, το κάναμε από τα 8.30 το ρίξαμε στα 4. Και μετά ποιο θα πληρώσει. Εγώ πληρώνω 50-50 κάθε μήνα. Για εσύ. Έχω βάλει δόσεις και πληρώνω 50-50. Σε ξένο δάνειο. Α, το δικό σου το έκανε. Άκου να δει τώρα. Επειδή εγώ πρόσταγα στην Αλφα. Ωραία. Κατάλαβα, το μεγάλο σε αυτό το δάνειο. Και αυτή τι έκανε κάθε χρόνο. Αυτή τι έκανε τώρα και το δάνειο μου και κάθε χρόνο πήγαινε και έκανε αναπροσαρμογή δανείου. Αναπροσαρμογή δανείου πήγαινε πλήρωνε 200 ευρώ αυτή από μόνη τη. Για να δείχνει στον πελάτη τη στην Αλφα ότι κοίτα εγώ από του πελάτε αυτού. Και εμένα κάθε χρόνο μεγάλο και το δάνειο είναι 1.000 ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι είχε πει και στον κόλπο, αλλά δεν σώπε. Και μετά
Μου ανοίγει τα μάτια η μια δικιά μου διευθύντρια και μου λέει πήγε στην τράπεζα και πες αυτό και αυτό, αυτή είναι αντιπαλός μας το κάτω-κάτω σαν τα δικηγορικά γράφη, είναι αντιπαλός. Και μετά με πήρε και το δικηγόρο, η κοινογραφία της, λέω κοιτάξτε να δείτε, εγώ δουλεύω, βέβαια θα μπορούσα να κάνω, εντάξει, τώρα το έχω κατεβάσει στα 3.000, πληρώνω 3 χρόνια τώρα από το 18. Τέλος πάντων, ευτυχώς το περισσίδησε. Ναι, μου είχε τύχει πάλι με την Αλφα να φαίνεται ότι πήγα στη Γερμανία και ψώνισα. Και βέβαια από το διαβατήριό μου και από αυτά φάνηκε ότι ποτέ δεν πήγα, μου γυρίσαν τα λεφτά πίσω. Τι συνέχεια έχει. Τίποτα, μου είχαν κλέψει το τετραψήφιο από πίσω, χάει και λίγο. Τυχαία. Ναι. Α, και ψωνίσατε. Τυχαία, ναι, κάτι χάρη και χρεώσανε. Πιάνουν και εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Πιάνουν και κάρτε χρόνου. Ναι, χρόνου. Ναι, χρόνου. Ναι, να σου πω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου παίρνω εγώ συνέντευξη τόπος. Δεν πειράζει, έτσι είμαστε. Εμείς είμαστε. Εδώ είμαι, πάω στα 9 χρόνια, από το 14. Ναι. Από μικρό παιδί. Όχι, κάτσε 14, πόσο είχαμε τώρα, Σεπτέμβριο του 14, 8 χρόνια. Από πιτσίρικα. Από πιτσίρικα, ε. Ήμουν 9 και γέρα. Τώρα θέλω να πάω στο Μαρινάκι. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Θέλω να πάω στο Μέγκα. Μια και εδώ, θέλω Μέγκα. Γιατί? Δεν ξέρω. Θέλω Μέγκα. Να σου πω. Γιατί Μέγκα. Γιατί ρε παιδιά, πήγα Μαρινάκι, δεν ξέρω πώ. Δεν βάζουμε ένα τραγουδάκι. Καλά λες. Πολλά τα πάμε. Δεν θα βάλουμε, θα βάλουμε το ψάχνω να σε βρω. Είναι, πάλι αυτό. Το ψάχνω να σε βρω. Θέλω να το πω. Το πω μετά. Το πω μετά, το πω τώρα. Πες το, πες το και μετά. Αυτό το τραγούδι μου το έδωσε ο Άνος Σουσανικής που έχει το περιοδικό αυτό το μετρό και το έκανα, το έβαλα εγώ μουσική. Το στόχος είναι του πάνω. Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι το ίδιο, σε αυτό το τραγούδι, στη δεύτερη version, παίρνει ρόλο και ο ράπερ. Και ρώτησε στο δεύτερο, δεύτερη φορά. Και τη ράπ την έχω γράψει εγώ. Κοίταξε που σας λέω εγώ ότι είναι κρυφό ταλέντο. Είναι και ευγενική, είναι, είναι γλυκιά, είναι ναζιά. Κι εγώ ψάχνω να σε βρω στις πόλεις στα σημεία. Θέλω να σε δω. Κίνησε στην πόλη. Κι εγώ ψάχνω να σε βρω στις πόλεις στα σημεία. Θέλω να σε δω. Σε ζητάω, οι στιγμές μας ζητάω. Ψάχνω να σε βρω. Ένα χαμογελό σου, ένα φιλί σου. Η καρδιά μου σε ζητάει, η μέρα μου ματώνει. Ένα δάκρυ συντροφιά μου. Η αγάπη πονάει. Ψάχνω να σε βρω. Η αγάπη πονάει. Πάντα κερδίζει. Συνάντησα τη θλίψη. Να με κερδίσει ήθελε. Σε να ζητάω.
ψάχνω να σε βρω. Κίνηση στη μόλι και εγώ ψάχνω να σε βρω. Στις πόλεις στα σημεία θέλω να σε δω. Κίνηση στη μόλι και εγώ ψάχνω να σε βρω. Στις πόλεις στα σημεία θέλω να σε δω. Είμαι εδώ και σε ζητάω. Οι στιγμές μας ζητάω. Ψάχνω να σε βρω. Ένα χαμογελό σου, ένα φιλί σου, η καρδιά μου σε ζητά. Συντροφιά μου, η αγάπη πονάει. Ψάχνω να σε βρω. Η αγάπη πονάει. Πάντα κερδίζει. Συνάντησα τη θλίψη. Να με κερδίσει ήθελε. Η καρδιά μου εσένα ζητάει. Κόλλησα, χάθηκα. Κόλλησα, χάθηκα. Ψάχνω να σε βρω. Κόλλησα, χάθηκα. Της αγάπης το πέπλο. Λοιπόν, ψάχνω να σε βρω κιόλας και αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Ναι, είναι από τα καινούρια. Μπράβο. Πάμε σαρατάκι και κάνει φέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να σε ευχαριστήσω. Πάντα έρχεσαι γεμάτα χέρια, πάντα μου φέρνεις δώρα. Και τώρα βέβαια μου φέρε ένα που λέει δίχως βιβασμούς που έχει συμμετοχή και ο Φλωρινιώτης. Το βλέπουμε στο... Το πρώτο του έτο, το ερωτικό που είχαμε κάνει με το Γιάννη, από τα πρώτα που συντηρήθηκε. Και για τον ύμνο των γυμνιστών, μέσα. Τον ύμνο των γυμνιστών. Ναι. Το βάλεις ένα γνωστό που είναι γυμνιστής. Δεν το βάλεις τώρα, δεν χρειάζεται. Το καλύτερο δεν το βάλεις αυτό. Ναι. Αυτό είναι το άλλο συντηρήθηκε, το οποίο... Και αυτό πάλι έχει συμμετοχή Φλωρινιώτης. Ναι, έχει πέντε ντουέτα μέσα. Α, όλα είναι με Φλωρινιώτη. Με πέντε τραγούδια του. Κάνει και τα υπόλοιπα μόνο. Και είναι... πώς να σου πω τώρα... Είστε φίλοι, είναι καλό παιδί ο Γιάννης. Ναι, είναι η μαγεία, είναι και αφορές οι εφευγάτες με τον Γιάννη. Ότι τον κάνουμε έρωτα, σε... και πολλά πολλά τα οποία κάνει. Καλό παιδί και ωραίος άνθρωπος. Και να σου πω και κάτι, έκανε την... τη διαφορά τότε. Ήτανε το, όλος σώμα, ήταν σώμα. Κάτι πρωτότυπο για την εποχή του. Και ήταν και διαχρονικό. Αλλά βέβαια πάλι και αυτόν το φάγανε τα δισκογραφικά. Αλλά και τώρα φάγανε ένα πάλι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Κακά τα ψέματα. Έτσι φάγανε τον Καλογιάννη που ήταν φωνή. Και ο Μητροπάνος, αν δεν έκανε τις συνεργασίες με εκείνα τα... ναι, με το, και με το Μικρούτσικο και με τα συγκροτήματα αυτά τα νεανικά. Δηλαδή δεν θα είχε ξανά. Είχε χαθεί και ο Μητροπάνος. Κάτι έκανε τώρα προς το τέλος, παπ και φάνηκε πάλι. Έτσι, τώρα δεν βάλουμε ένα τραγούδι, το Sexy Mood. Το οποίο θα υπάρχει και σε αυτό το συγκεκριμένο. Έχω διάθεση ερωτική. Έχω γράψει εγώ, στίχος εγώ. Και τώρα είμαι μαζί με το Γιάννη. Α, το έχεις έτοιμο. Είσαι σημεία. Take a deep breath, deep breath.
I like making love with you. I like making love with you. Θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου. Κι εγώ. Μ' αρέσει τόσο το ζεστό πορμί σου. Θέλω να κάνω έρωτα με σένα. Κι εγώ. Θέλω μαζί οι δυο να γίνουμε ένα. Έχω διάθεση ερωτική. Αυτή τη νύχτα την τόσο εκπληκτική. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Αγέβα, very, very sexy moon. You are fantastic and so, so good. I want to make love with you. Me too, me too. This night together, me and you. I want to make love with you. This night together, me and you. You are so sexy man. I am sexy woman. Sexy woman. Oh, oh, oh. Aman, aman. I like. Making love with you. I like. Making love with you. Κι εγώ. Θέλω μαζί οι δυο να γίνουμε ένα. Κι έχω διάθεση ερωτική. Αυτή τη νύχτα την τόσο εκπληκτική. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Θέλω να κάνουμε έρωτα. So good. I want to make love with you. Me too. This night together, me and you. I want to make love with you. This night together, me and you. Πραγματικά πρέπει να διασκεδάσουμε και στο κάτω-κάτω τι λέμε. Να κάνουμε έρωτα. Και όχι πόλεμο που λέγαμε και εκεί. Θέλω έρωτα, όχι πόλεμο, ναι. Ναι. Λέω να κάνουμε. Βάλε μου και το πατριωτικό μου τραγούδι. Να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι θα το κρατήσω πάβα. Όταν θέλω πραγματικά κάπου πραγματικά και ντρέπομαι το πω, θα του βάζω αυτό το τραγούδι. Θα μιλάει το τραγούδι για σένα. Εσύ να ντρέπεσαι, δεν νομίζω. Άλλα να σου πω, είναι θηλυκό. Τα θηλυκά δεν την πέφτουν. Δεν είπαμε, αφού έχει γίνει το πέσιμο πρώτα, μιλάμε. Κάθε εκείνος να με παρακαλάει. Είπαμε. Α, θα βάλεις το σύστημα ένα μαρτωλό. Ναι, το βάλαμε. Το σύστημα είναι ένοχο. Θα φιερώνω στα πελατάκια μου. Το σύστημα ένα μαρτωλό. Ζήτω η Ελλάς. Άκουνα από και το στίχο. Ζήτω η ελευθερία.
Ελλάδα, σ' αγαπάμε, γιατί είσαι μια κυρία. Έτσι. Αυτό λέει. Ναι. Α, ναι, είναι και σύγχρονο. Έτσι. Το βάζω τρακούδι, θα πρέπει να σου πω. Άγκαλη. Σύστημα είναι αμαρτωλό, σας λέω δεν έχει μέσα. Το σύστημα είναι πελάς, μαζί το ζητώ διέλα. Το σύστημα είναι πελάς, μαζί το ζητώ διέλα. Είμαστε Έλληνες και θα επιβιώσουμε κι όλο το σύστημα εμείς θα τα εξαρθρώσουμε. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Το σύστημα είναι τρελό, θέλει ζουλομανδία. Το σύστημα είναι πελάς, μαζί το ζητώ διέλα. Το σύστημα είναι πελάς, μαζί το ζητώ διέλα. Είμαστε Έλληνες και θα επιβιώσουμε κι όλο το σύστημα εμείς θα τα εξαρθρώσουμε. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Κι όλο το σύστημα εμείς θα τα εξαρθρώσουμε.
ζητώ, ζητώ η ελευθερία. Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Ζητώ, ζητώ η ελευθερία. Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Δεν σε αποζημιώνουνε. Άμα. Αν πάθεις κάτι δεν σε αποζημιώνουν, ούτε τους δικούς σου κανέναν. Δεν καθαίνει και δεν τους αποζημιώνουν. Γιατί εσύ υπέγραψες ότι είσαι υπεύθυνος για σένα. Πώς κύριε είμαι υπεύθυνος για μένα εφόσον εσύ μου λες ότι είναι υποχρεωτικό. Υποχρεώνεις. Άρα υπεύθυνος. Υποχρεώνεις τον άλλον. Δεν είναι αυτός που το βάζεις και υπογράφει ότι είναι υπεύθυνος για τον άλλον. Εγώ έκανα δύο εμβόλια, θεωρώ βλακία να κάνω περισσότερα, δεν θέλω να βάλω άλλο φάρμακο στη ζωή μου. Το θεωρώ ανούσιο εφόσον βλέπω ότι είτε εμβολιασμένοι είτε ξεβολιασμένοι κολλάμε. Η όμικρον τώρα, το είπε και ο Τσιόδρας ότι η όμικρον είναι η λήξη της πανδημίας. Έχει γίνει ανοσία. Έχουμε φτάσει στο 90%. Μετρώ και το δεξί μου χέρι, θα πάρω, θα δώσω. Ναι. Πάμε να σε γεράσουμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ήθελα να πω. Γενικά δηλαδή είπαν ότι θα κλείσει αυτό. Ξέρω, εγώ νομίζω τελειώνει. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί είπαν ότι νομίζω το καλοκαίρι δηλαδή ότι θα είμαστε πιο ελεύθεροι και να τραγουδήσουμε και να φτάσουμε. Τι θα μας είναι. Το φθινόπωρο λοιπόν μας είναι. Ναι, αυτό τώρα που λες. Άνοιξε λέει τα μικρόφωνα, δεν ακούγονται. Αφού τα άνοιξε τα μικρόφωνα. Και κι άλλο. Τώρα ακούγεται. Ήμουν εγώ μακριά, φαίνεται. Έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Αφού φαίνεται η φωνή, ακούγεται τα μπάνα. Μας τρελάνει. Ποιος είναι που... Που θεατής που μας κοιτάει. Ναι. Τώρα ακουγόμαστε, κύριε... Τώρα ακουγόμαστε! Τώρα φωνάζουμε. Λένε όμως ότι μέσα στο εμβόλιο, το ίδιο το εμβόλιο κάνει μεταλλάξεις μέσα στον οργανισμό. Θες να πω. Δεν ξέρω. Λένε, είπα λένε, εγώ δεν είμαι γιατρός. Ας τα εμβόλια κάνει. Κοίταξε να δεις. Λένε, έχουμε ακούσει και... άκου να σου πω κάτι. Βάζω τη λογική μου, τα βάζω όλα. Εγώ δεν ήμουν ακατάστο να είμαι στην επιστήμη και να αντιδράσω για την επιστήμη και... είμαι θετική στο να πάω να,
κάνω το εμβόλιο, το έκανα. Αν είναι επιστήμονες αυτοί που το κάνουν. Από τη στιγμή που βλέπω όμως ότι είτε έχω κάνει εμβόλιο είτε δεν έχω κάνει, πάλι θα κολλήσω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, το ρισκαρώ, όπως δεν έχω κάνει τη γρήπη, όπως δεν έχω κάνει το μαντού, αυτό που κάναμε μικρά. Δεν το έκανα. Δεν μου λες, δεν υπάρχει με τη σώμα της οργανισμό μας. Σώμα δεν υπάρχουν. Να αντιδράσει ο οργανισμός ο ίδιος. Το δεν κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, πολύ το πήγαμε εκεί πέρα. Για κάτσε να δούμε τώρα που γόμαστε. Ας τα εμβόλια, μιλάμε για τα εμβόλια. Βάλουμε τραγουδάκια. Εγώ απλά θέλω να μου πεις τώρα, okay. Εγώ θέλω να μου πεις. Βέβαια, άμα λήξει αυτό, θα αρχίσεις να τραγουδάς, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Θα κάνεις εμφανίσεις. Ναι, ναι. Και έξω που πηγαίνεις και εδώ πέρα. Φυσικά. Τώρα, σε όλο αυτό το διάστημα, δεν έμεινες αδρανής και συνεντεύξεις έδωσες και τραγούδια δημιουργήσεις καινούργια και στην τηλεόραση βγήκες. Έκανες πραγματάκια. Ναι. Κάνεις πραγματάκια. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω για να μην σκέφτομαι, γιατί συναχωρίζομαι πάρα πολύ με αυτά που γίνονται. Και δεν θέλω να με πάρει κάτω η βόλτα, γιατί το ψυχολογικό παίζει μεγάλο ρόλο. Και αν αρχίσουμε και βλέπουμε όλα όμως τα κακά που υπάρχουν γύρω μας και καταπληθούμε, τότε λοιπόν δεν θα υπάρχουμε αύριο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι κάπως το καλύτερο και το εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να πάμε προς το καλύτερο, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλο τον κόσμο. Για όλα, γιατί κοίταξαν, εσύ βλέπουμε τα παιχνίδια που παίζονται, βλέπουμε ότι πήραν έναν ηθοποιό και τον κάνανε πρωθυπουργό της Ουκρανίας και τον χρησιμοποιούν, ναι, πρόεδρο τον κάνανε και τον χρησιμοποιούν πιονάκι, οι Αμερικάνοι με το πιονάκι. Και είναι και ο Ναζί. Μην τα λες, γιατί ο άνθρωπος... Θα σου κάνει μήνυση. Γιατί? Ο αυτός που το... Μας κάνει μείνει. Ίσως γι' αυτό δεν με πάρει ποτέ ο Μαρινάκης στο Μέντε, γιατί δεν καλά, ο καθένας έχει τη γνώμη, η ελευθεροτιμία έχουμε. Εκτός αν δεν έχουμε και δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, συγγνώμη, πιστεύεις ότι έχουμε ελεύθερο λόγο, γιατί εγώ στην τηλεόραση που βλέπω δεν νομίζω ότι υπάρχει ελεύθερο λόγο. Εκεί είναι τα μεγάλα συμφέροντα, είναι ορισμένα... Για πήγαινε να πεις ότι έχεις φίλο το Λιγκάνι, να δεις που σας σε φάνε ζωντανό. Αυτό παίζεις ο Ρουβάς, το μαναράκι μου. Πήγανε να μου το φάνε ζωντανό, γιατί τι είπε το παλικαράκι. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι διαστροφική, είμαι ανώμαλη, είμαι παιδάρες του, είμαι βιάζω αγοράκια. Εσύ όμως με έχεις συμπαθήσει, κάνουμε παρέα, έτσι δεν είναι? Ας πούμε. Ρε παιδί μου, ναι. Άμα το ξέρω, ναι. Ρε φιλενάδα, αυτό σου δίνω ένα παράδειγμα. Εμείς κάνουμε παρέα, με ξέρεις, είμαστε φίλες. Αν δεν το ξέρω ότι κάνεις αυτή τη δουλειά. Ξέρεις εσύ ότι κάνω εγώ, τι κάνω στο κρεβάτι μου, δεν ξέρεις? Δεν το ξέρει κιόλας. Ξέρεις τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου? Ξέρεις εσύ αν εγώ μετά από εδώ πέρα πάω και βιάζω αγοράκια? Αυτό ξέρεις εγώ, αγοράκια. Αυτό όμως, ότι ο βιασμός δεν μ' αρέσει. Τώρα, πήγαιναν αυτές με τη θέλησή τους και επειδή τους έβαλε σε κάποια ταινία και έχουν νεύρα και πάνε και λένε αυτά. Εγώ λέω τώρα για το Λιγκάνι που μίλησε ο καημένος. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Ρουβάς και είπε, παιδιά, εμένα αυτός ο άνθρωπος με έκανε και κατάλαβα το ρόλο, τον αγαπάω, γιατί με έκανε και έπαιξα. Ήταν σαν μεντορά του. Το είπε για προσωπικούς λόγους, ας πούμε, να αγαπάει. Ναι. Γι' αυτό που έκανε. Και, και πήγανε να τον φάνε, όχι τον διώχνουν από το Sky, όχι τον διώχνουν δισκοβρική. Σώπα ρε φίλε, επειδή είπα την αλήθεια μου ότι συμπαθώ την Κέλλη, θα με φάσω τα νό. Εγώ θα πω το άλλο, γιατί τόσο καιρό, υποτίθεται ότι στις πλοίες δεν το λέγανε, γιατί εκμεταλλευτήκαν αυτά που είχαν σχεδώσει και μετά... Ναι, αυτό, κοίτα, αυτό ισχύει για τον πιτσιρικά που λες τώρα του Λιγδάνη, που ενώ κοιμήθηκε με τη θέλησή του, είχαν σχέση με αυτό, ναι. Είχανε δεσμό, 17 χρονών που ήταν, είχανε δεσμό. Μετά στα 47 του δεν έγινε αυτός αυτό που ήθελε και πήγε και μείνει στο Λιγδάνι. Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Πες μου να τραγουδήσει. Στα 17. Λοιπόν, θα μου φάει, θα μου φάει την εκπομπή ο Λιγδάνης τώρα. Ας το μισκεί. Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια μας και να μην φοβόμαστε και να μην πέφτουν να μας φάνε ζωντάνε, έτσι λέμε ποιους αγαπάμε. Ποιο θα μου βάλεις? Ακούστε αδέλφια, τι θα σας πω και πέστε μου παρακαλώ κι εσείς. Σε αυτό το κόσμο, τον τρελό, αν πρέπει να
αγαπάς ή να μισείς. Αφού είναι η ζωή μικρή και ο χάρος περιμένει, γιατί να είμαστε κακοί και όχι αδελφόμενοι. Αφού είναι η ζωή μικρή και ο χάρος περιμένει. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Φως με αγκαλάντα, πιάσε την κακία. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Φως με αγκαλάντα, πιάσε την κακία. Ακούστε φίλοι, τι τραγουδώ και άιτε τραγουδίστε το κι εσείς. Σ' αυτό το κόσμο το μικρό μας φτάνουν μόνο δύο μετραγείς. Αφού είναι η ζωή μικρή και ο χάρος περιμένει, γιατί να είμαστε κακοί και όχι αδελφόμενοι. Αφού είναι η ζωή μικρή και ο χάρος περιμένει. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Κόσμε γλέντα, πιάσε την κακία. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Κόσμε γλέντα, πιάσε την κακία. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Κόσμε γλέντα, πιάσε την κακία. Κάτω, κάτω, κάτω η αδικία. Κόσμε γλέντα, πιάσε την κακία. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Κώστας, ο ψυχογιός, ο τέτοιος υπουργός που έχει δώσει και σε σακελαρίου τραγούδια, που έχει δώσει... Αυτός που έχει πετάσει ναι, 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 είναι ναι, από ναι. Το μεγάλο μου το βινίλιο, το δίσκο. Μου έχει δώσει τραγούδια ο Βασίλης ναι. Βασιλιάδης και ο Κώστας ο ψυχογιός. Μου έχει δώσει και ο Δημήτρης ο Βαρσαμίδης. Μου έχει δώσει τραγούδια με τον Ελευθρόπλο. Λοιπόν, έχω 10 λεπτά στη διάθεση. Τραγούδια, τραγούδια. Ωραία, αυτό θα κάνω. Βρίσκω πολύ... Όχι, όχι αυτή η βλακία που προεβάσει. Αυτό δεν είναι τραγούδι, το έχουν βάλει για να με θέσουν. Ωραία, πες, και δεν μπορείς να το κατεβάσεις εσύ. Όχι, άσου να κάνω, θέλω. Λοιπόν, θέλω να έξαψη, το είπαμε. Δεν το είπαμε, το οριακό σημείο θα το πεις ή όχι. Τρόπο να σε πλησιάσω. Με ποιο τρόπο να σε φέρω κοντά μου όπως και πρώτα. Αν και σ' αγαπάω αληθινά, μου φαίνονται όλα πολύπλοκα. Μου φαίνονται όλα σκοτεινά. Φτάσαμε σ' οριακό σημείο. Τώρα μετρούσε η σχέση μας όλα τα συν, τώρα τα μείω. Είναι η ώρα του μηδέν. Είναι η ώρα του μηδέν. Τώρα μετρούσε η σχέση μας όλα τα σύντομα τα μείω. Είναι η ώρα του μηδέν. Είναι η ώρα του μηδέν. Φτάσαμε σ' οριακό σημείο.
να βάλουμε και να το, όμως, να προλάβω. Για πες. Άνοιξε αυτό το τραγούδι που δεν προλαβαίνω να το κάνουμε ολόκληρο. Είναι τύχη δική μου, καλύτερη, και μουσική του Παναγιώτη του Τάσου. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και αυτό μια τελευταία δουλειά, τώρα τελευταία που έχετε κάνει. Το Άναρχη Κερί, ε. Άναρχη Κερί και είναι του Καπογιάννη. Άπλωσε τα χέρια σου αστέρι μου στο Ιόνιο πέλαγος, στο πέλαγος του έρωτά μας, και μάδεψε τα άγρια σύννεφα που μας πνίγουν αφόρητα και με μανία διώγουν τα περιστέρια των αναρτών καιρών. Θέλω να μιλήσω.
κλείσουμε το, να, θα κλείσουμε το, θα κάνω μια συναυλία με αυτό. Ναι, μισό λεπτό να πω για το τραγούδι αυτό. Το έχει γράψει, είπαμε, ο Ανδρέας ο Παπαγιάννης, που είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας Αυγής του Πύργου, Ανδρέας Αύγουστος Καπογιάννης. Ανδρέας Αύγουστος Καπογιάννης, που βγάζει την εφημερίδα Αυγή του Πύργου, στο Πύργο, έχει γράψει το στίχο. Ο στίχος σε ποίημα, ποίημα που το ποίημα το πήρε το και πήρα εγώ και το έκανα στίχο. Και τη μουσική δική μου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και τον κύριο που μας και το λέω και το... Γιατί είναι συμπαθέστατος, τον είδα κι εγώ. Ναι. Είστε φιλαράκια, ε. Ναι. Έτσι αυτό. Είναι ωραίο όμως ότι κάνετε, ότι κάνουμε συνεργασίες, δηλαδή και ο ένας βοηθάει τον άλλον και ναι, όλο αυτό. Ήθελα όμως να πριν να τα πάρουμε λίγο, έστω και λίγο, θα μιλάσουμε μισό-μισό. Πες μου. Το Newt Lovers, του Καλουτσουνάκη του Χρήστου. Newt Lovers. Ο λόγος μου συνήθεια θα μας βρει, γιατί μας αντιπροσωπεύει, που είμαστε φυσιολάτρες και μας αρέσει που δει αυτό. Και θα μπει και στο CD σε λίγο καιρό αυτό το τραγούδι. Να κάνω μια ερώτηση. Να πούμε ότι είμαστε φυσιολάτρες, βρίσκεσαι παντού, πώς λέγεται αυτό σου. Είναι του Λάβερς, ρε παιδί μου. Ο λόγος μου συνήθεια θα μας βρει. Το έγραψα, ο λόγος μου συνήθεια θα μας βρει. Κάλλη, είναι φέρει. Είναι μετά από το βίντεο που έβρεσε την τέτοια, πώς το λένε, την Άρση, εκεί που είμαστε με το σύστημα αναμαρτωλό, το επόμενο βίντεο είναι. Τώρα πάει, πάντο. Το βρήκα. Εκεί που είναι το σύστημα αναμαρτωλό, μετά, μετά. Να, μετά είναι η Ιδα. Εκεί, τι λέει εκεί. Λέει είναι ο Κλάβερος. Καβρό νωρίτερα. Όχι, εκεί πάνω, πάνω. Με κάτω, πάνω. Δεν λέει. Κάτω, κάτω, κάτω. Τους το έχω γράψει όμως εγώ. Το βρίσκεις. Μπράβο. Newt Lovers. Το λόγο μου στη νύχτα. Θα μας βρει που κόμμαστε τώρα. Βάλε και αλυφέρει όμως ολυμία. Το βρήκε, το βρήκε. Το βρήκε. Όχι, δεν βγαίνει. Εκεί που στο όμως εγώ βγαίνει. Εκεί στο Facebook. Ναι. Έξω, μου άρεσε. Έξω. Καλή φέρει, πριν το πάντα. Εγώ το έχω πάντως Newt Lovers. Πώς το γράφεις? N-U-D. Nude. N-U-U-E. U-D-E. Newt Lovers. Newt. Όχι, όχι. Newt Lovers γράφεται N-U-D-E. Το νου ρε παιδιά βάζουμε. Πες το μελή στα ελληνικά γράμματα πες μου. N-E. Το U. Κάπα ελληνικό. Όχι. Κάπα ελληνικό. U βρε. Τι θα πάει. Κάπα ελληνικό. Κάπα είναι το U. Αφού σου πει ελληνικά. Ποτηράκι, το ποτηράκι. Νιού. Αφού σου πει ελληνικά. Νιού του λάβε. Βέβαια, και αν σα πω κάτι, την τρίκλη τη χρειάζεται να γράφετε. Ωραία. Εν, νι, ναι. Γιου. Το γιου με, το, με τη γραμμούλα, ναι. Ε, το έτσι, το γιου. Έτσι. Α, το ποτηράκι, ναι. Δι, το ντου. Το ντι, ναι. Και το ι. Το ι. Ή το έψιλον. Το ελληνικό. Νιού. Λάβε. Λάβε, το ξέρει το γράψει. Κάτσε να το βγει, να. Και απόψε να βρεθούμε, έλα να φύγουμε έξω απ' τα συνήθισμένα. Έλα
σαν εραστές να αγκαλιαστούμε, να κάνουμε έρωτα με τρέλα. Ολόγινου συνήθα θα μας βρει, ταξίδι στην τρέλα πηγαίνουμε. Κοινούς, ολόγινου συνήθα θα μας βρει. Έλα, τρελαίνομαι, έλα. Find a snake. Problem, baby. I'm crazy for you. I'm crazy. Tonight, come with me to escape out of our limits. Come like lovers, embrace you like lovers, to make love without covers. Good lovers, the night will we'll travel to madness and happiness. Good lovers, the night will find us naked. I'm flying with you to infinity. Δεν πειράζει τώρα γιατί ναι. Θα είμαι χρόνο από το κορίτσι. Θα βάλω το συναυλί έτσι κι αλλιώς μέχρι να βγάλουμε δύο φωτογραφίες για να ανέβουμε πάνω. Ναι. Θέλω να σε χιλιοευχαριστήσω γιατί όντως διασκεδάσαμε. Όντως ήταν κάτι όμορφο γιορτινό για την 25η. Και τρελό και γιορτινό και μερακλήδικο και λογιάδικο και, και όλα. Και ζήτω η Ελλάδα και χρόνια η Ελλάδα. Και βέβαια θα κάνουμε μια συναυλία, έτσι δεν είναι? Ναι, να την κάνουμε, γιατί να μην την κάνουμε. Όχι, περίμενε, γιατί το χάσα το και θα σε δίνω τώρα. Το βρεις εσύ, θα το βρεις. Αυτό θα κλείσω. Του άρεσε η συναυλία. Ναι, ναι, μου άρεσε γιατί ήταν εξαισθητικό, λέτε αυτό με το... Α, δικές. Γράψα ελληνικά, θα κάνω μία συνομιλία στα ελληνικά, καλημέρι. Το γράψα το. Σε σηκώσου κόσμε, χρόνια πολλά Ελλάδα, σε σηκώσου κόσμε, σε καλημέρι, σε σηκώσου για να βρεις τον δίκο το δικό σου. Καλημέρι, ευχαριστώ και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Με την καινούρια σεζόν, το Σεπτέμβρη, με τα καινούρια σου τραγούδια, με την καινούρια σου δουλειά. Πρώτο Θεός να έχουμε την υγειά μας και θα είμαστε και την επόμενη φορά εδώ μαζί. Πάνω απ' όλα να φέρετε, έχουμε όλη υπομονή. Σε σηκώ σου λαέ κενό σου, για να βρεις το δίκιο το δικό σου. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή, δεν έχουμε άλλη υπομονή. Μια συναυλία θα κάνω, θα κάνω μια συναυλία για το λαό που είναι μία, σ' όλα τα τακτικά κοράκια και χρόνια και παπαγαλάκια, σ' όλα τα ανθρώπινα κοράκια, βιόλια και παπαγαλάκια.
σου. Ας φωνάξουμε όλοι με μία φωνή.